Αστυνομία. Ο θεσμό που υπάρχει για να περιφρουρεί την νομιμότητα, αλλά οι λειτουργοί του φέρονται σαν μέλη τη Καμόρα την ημέρα που έχει ανακοινωθεί η αμνηστία για τα εγκλήματά του, κάνουν batch elor, πάρτι την ώρα που περιμένουν τη συντέλεια του κόσμου. Η παραβατικότητα τη αστυνομία είναι μια έκφραση του καθεστώτο πλήρου ατιμορρησία. Τη εντελώ ασίδωτη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών τη αστυνομία που έχει οδηγήσει σε θανάτου και θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότερου θανάτου. Πρώτα να διατρέξουμε την υπόθεση. Α ξεκινήσουμε με μερικά μαθήματα γραμματική. Πριν να πάμε στο αν ποτέ κανεί προσπάθησε να εμβολήσει περιπολικό, κανεί δεν δέχεται μια σφαίρα στο κεφάλι. Μπορεί να δεχτεί καλεσμένου στο σπίτι. Όπω βλέπετε εδώ, που λέει ο πατέρα: Αχ, τι ωραία, η μπουμπού. Το έφερα στο πάλι το μαλάκα. Να πει για παράδειγμα ότι η σελήνη δέχεται και αντανακλά το φω του ήλιου. Η στεγνή γη δέχτηκε με ανακούφιση το νερό τη βροχή. Η παθητική σύνταξη όμως στην προκειμένη περίπτωση απλώς βοηθάει τους δημοσιογράφους να αποφύγουν τη διατύπωση «μπάτσος πυροβολή 16χρονο στο κεφάλι γιατί έτσι». Πώς έγινε αυτό? Ε, είναι ένα από τα έθιμα της ελληνικής αστυνομίας. Πώς το Πάσχα τρως τσουρέκι, Thanksgiving μεγαλοπούλα, bar μίτσβα, κόφι πετσάκι, ε, η ελληνική αστυνομία πυροβολεί ανήλικους, συστηματικά. Ας ξεκινήσουμε από τις πρώτες δημοσιογραφικές περιγραφές, που είναι δηλαδή οι διαρροέ τη αστυνομία μα ως ω αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα βάζει βενζίνη αξία 20 ευρώ και στη συνέχεια φεύγει χωρί να πληρώσει. Λέγεται ότι ο βενζινά ειδοποιεί την αστυνομία, που από ό,τι φαίνεται όμω ήταν κοντά, η οποία αποφασίζει όχι μόνο να καταδιώξει τον νεαρό, αλλά να τον πυροβολήσει στο κεφάλι. Αυτή η λεπτομέρεια λείπει από την αρχική επίσημη ανακοίνωση τη αστυνομία. Νέα αρρώσιμη δαπό μετέβησε πρατήριο υγρών καυσίμων που εφοδιάστηκε με πετρέλαιο δίχω να καταβάλει αντίτιμο. Αποχώρησε. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία του υπαλλήλου, ο οποίο άμεσα ενημέρωσε αστυνομικού τη ομάδα Δία που βρίσκονταν πλησίων του σημείου. Πρώτο ψέμα. Οι αστυνομικοί δεν βρίσκονταν πλησίων του σημείου. Έχουμε βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα ότι βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα. Γεγονό που σημαίνει ότι ήξεραν από την αρχή και το πλημέλημα για το οποίο καταδίωξαν και την καταγωγή του. Συνεχίζουμε. Οι αστυνομικοί έσπευσαν προ την κατεύθυνση διαφυγή του ανωτέρω οχήματο και ενημέρωσαν επίση το τηλεφωνικό κέντρο τη άμεση δράση. Το όχημα ακολουθήθηκε από του οσάνω αστυνομικού με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, πραγματοποιώντα συνεχεί επικίνδυνου ελιγμού για του υπόλοιπου χρήστε του οδικού δικτύου και μη συμμορφούμενο κατευθύνθηκε προ την περιοχή των διαβατών. Καταρχά, γιατί μιλάνε έτσι. Ο Πατακός την έγραψε την ανακοίνωση. Δηλαδή, τέλο πάντων, βρουν βρουν ή ου να μπορούν να συνεννοηθούν και οι συνάδελφοι μεταξύ του. Γράφουν για του υπόλοιπου χρήστε του οδικού δικτύου και σε βίντεο φαίνεται ότι 500 μέτρα πριν δολοφονήσουν το παιδί δεν υπάρχει ψυχή στο δρόμο. Εν τω μεταξύ, η μία μηχανή τρίβει λάθο. Αριστερά πάει το φορτηγάκι, δεξιά πάει ο μπάτσο. Κόρδο κρεμίδι, παιδιά δεν γίνεται δουλειά έτσι. Θα του πει σε αυτού ότι ληστέψανε σπίτι τα πατήσει και θα βρεθεί στα μέγαρα να χτυπάει κουδούνια. Και εδώ που τα λέμε καλύτερα. Γιατί μπορεί να μην έχει πληρώσει το κοινόχρηστα και αυτό θα βγάλει όπλο, θα πυροβολήσει. Δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Παραβιάζοντα, λέει η ανακοίνωση, αλλεπάλληλα φωτεινού σηματοδότε και ενεργώντα συνεχώ επικίνδυνου ελιγμού, επιχείρησε να εμβολήσει μετοπικά το προπορευόμενο δίκυκλο τη ομάδα Δία. Θέτοντα σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών, αγνώντα εκ νέου τι εντολέ του. Είναι κλασικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται διεθνώ από την αστυνομία. Το αυτοκίνητο ω όπλο για να εξηγήσουν γιατί σκοτώνουν άοπλου οι μπάτσι. Θα το σχολιάσουμε αναλυτικά παρακάτω. Το ίδιο είπαν και με το σαμπάνι που του φύτεψαν 36 σφαίρε που έπεσαν όλε από την πλευρά του συνοδηγού, σύμφωνα με την βαλιστική εξέταση. Εν ώψη του άμεσου κινδύνου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου, πραγματοποιώντα δύο βολέ, επιχειρώντα να κινητοποιήσουν το όχημα. Με αποτέλεσμα, ο οδηγό να χάσει τον έλεγχο αυτού, να προσκρούσει σε τυχείο και να διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένο στο ευπερεύον νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ. Προσέξτε πω η ανακοίνωση δεν λέει ότι το παιδί το πυροβόλησαν στο κεφάλι. Έπεσαν δύο πυροβολισμοί και εκείνο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Λε και τρόμαξε ο άλλο και τράκαρε. Στο νοσοκομείο τον έστειλε το τυχείο. Πώ τον άλλο τον είχε στείλει, ξέρω εγώ, η ζαρδινιέρα. Ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με το δικηγόρο τη οικογένεια, το παιδί πυροβολήθηκε από πίσω. Που είναι στοιχείο που καταρρύπτει τα περιεμβολισμού. Δηλαδή, Εμεί ζητήσαμε από την ελληνική αστυνομία διευκρινήσει για το πώ γίνεται να έχει συμβεί αυτό. Αυτό που απάντησε λοιπόν ο υπεύθυνο, ο εκπρόσωπο τη Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη, τη Γενική Αστυνομική της Θεσσαλονίκη, ήταν ότι κάπω βρέθηκε, ε, ανέπτυξε πάρα πολύ γρήγορα ταχύτητα η, μηχανή, η δεύτερη μηχανή δία, με αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά από το φορτηγάκι και με κάποιο τρόπο. Το φορτηγάκι του 16χρονου πήγε να εμβολίσει. Δεν ξέρουμε αν κατά λάθο, αν δεν ξέρουμε αν πάνω στην καταδίωξη, τη μηχανή που βρισκόταν μπροστά. Αυτό είπε. Ότι ουσιαστικά το μπροστινό μέρο του, του οχήματο να βρει το πίσω μέρο τη μηχανή. Ναι, ουσιαστικά ότι ξαφνικά. Γκαζώνει η μηχανή. Η μία μηχανή το βάζει το, το turbo, ξέρω εγώ, ναι. πάει μπροστά, γκαζώνει και το φορτηγάκι. Και πήγε ένα Και εκεί ο αστυνομικό γυρνάει πίσω. Όχι, και εκεί ο πίσω. Ναι. Εκεί η μηχανή πίσω. Ναι. Βλέποντα την προσπάθεια εμβολισμού τη μπροστινή, άνοιξε πυρ. Διακινδυνεύοντα ότι θα πυροβολήσει τον άλλον αστυνομικό, δηλαδή. Ε, Αυτή είναι. <laughs> ναι, δεν κολλάει, θα πω εγώ. Ενώ ο ίδιο ο πιστολέρο αστυνομικό στην απολογία του φέρεται να είπε ότι τον βρήκε στο κεφάλι λόγω των αναπηδήσεων τη μηχανή, ενώ σημάδευε τα λάστιχα και είπε ότι έριξε και στον αέρα, αλλά η δεύτερη σφαίρα καρφώθηκε σε πόρτα ξενοδοχείου. Ξενοδοχείο τώρα και πάει και πυροβολή άλλο. Δηλαδή, θα μπαίνει ο τουρίστα να τσεκάρει στο Trip Advisor και θα διαβάζει φιλόξενο περιβάλλον, πλούσιο πρωινό, ανατομικά στρώματα. Αν δεν μα γάζωναν με σφαίρε, θα το βάζα το πεντάρι. Παρ' όλα αυτά θα βάλω τέσσερα αστέρια γιατί δεν με πέτυχε. Πολύ κοντά στο κέντρο έριξε λέει μια φορά στον αέρα και μια φορά στα λάστιχα. Και πέτυχε. Μια πόρτα ξενοδοχείου και ένα 16χρονο στο κεφάλι, όντα πίσω από το αυτοκίνητο. Άρα σε ευθεία με τον συνάδελφό του που κινδύνευε. Οκ. Okay. Εντάξει, δηλαδή έστω ότι όντω ο, αστυνομικός αστυνομικό δεν ήθελε να ρίξει στο κεφάλι του 16χρονου και ήθελε να ρίξει στα λάστιχα. Στο κάνουμε εικόνα αυτό. Η μία μηχανή, όχι αυτή που έχει φτάσει η ευζώνου, η άλλη αναπτύσσει ταχύτητα. Προσπερνάει το όχημα το όχημα αναπτύσσει και άλλη ταχύτητα, πάει να πέσει πάνω στη μηχανή. Αστυνομικό τη πίσω μηχανή σημαδεύει με κίνδυνο να πετύχει προφανώ τον συνάδελφό του που είναι στην ευθεία. Η μία σφαίρα αντί για αέρα βρίσκει πόρτα ξενοδοχείου και η άλλη αντί για λάστιχα βρίσκει κεφάλι. Και αυτό είναι το σχέδιο τη αστυνομία για το τι πρέπει να κάνει κάποιο, ένα αστυνομικό, όταν μπροστά του κλέβουν κάτι αξία 20 ευρώ. Αυτή η εξήγηση που μπορεί να μην σα φάνηκε πολύ πιστική, έπεισε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Τον ανακριτή τη υπόθεση που πρότεινε να αφαιθεί ελεύθερο ο αστυνομικό μέχρι τη δίκη του. Σε αντίθεση με τον Ισαγγελέα που πρότεινε προφυλάκηση. Και τελικά βγήκε κανεί ο παλιά, ο μπάτσο θα μείνει σε κατοίκον περιορισμό και το μάτσο έχει πάει στη διαδικασία των πέναλτι, δηλαδή θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Τι να λέμε τώρα. Τον πυροβόλησε ψυχρό ενώ προσπαθούσε να διαφύγει. Και ενώ ήξερε εξ αρχή ότι είναι άοπλο. Και όσον αφορά το τι θα έπρεπε να κάνει, αυτό λύθηκε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου. Που για μια φορά δεν έφερε κάποιο περίεργο γραφικό, μα ευνηδίασε λέγοντα τι ισχύει κατά τον νόμο. Νίκο, αυτό δεν είναι τηλεόραση. Δηλαδή, αν θέλαμε να ξέρουμε τι λέει ο νόμο, θα βλέπαμε ανασκόπηση. Και τι συμβαίνει μετά, ρε παιδιά, στη συνέχεια. Όπω ακριβώ στην περίπτωση τη Σαμπάνη, που είχε επισκεφθεί ο υπουργό του μπάτζου που έπρεπε να τεθούν σε διαθεσιμότητα και να ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά, τώρα η κυβέρνηση έδωσε μπόνου 600 ευρώ στην αστυνομία. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, η μεγαλύτερη χειδαιότητα προ την οικογένεια του θύματο και του οικείου του, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία που απαιτεί λογοδοσία για του αστυνομικού που παρανομούν. Αυτό τώρα τι είναι, είναι σαν πριν παραγωγικότητα. Πιάνει του στόχου, αλλά σε Ρωμά, ε, θα μπορούσε να μην ανακοινωθεί την ημέρα τη δολοφονία ενό άοπλου πολίτη, αλλά η κυβέρνηση κάθε φορά επιβραβεύει τη στάση των αστυνομικών για να δώσει το μήνυμα ότι θα είναι πάντα στο πλευρό του, ό,τι και αν κάνουν αυτός ο συνδυασμός προεκλογικού κινησμού και σοκαριστικής ανηθικότητας θα μας κοστίσει 40,8 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους για την τροπολογία για το 600. Τα 36 εκατομμύρια από αυτά θα πάνε στους 55.000 μπάτσους που έχουμε, τα υπόλοιπα στους 4.800 λιμενικούς. Α, προφανώς, εκεί είναι άλλη ιστορία, τους επιβραβεύουν για τα pushbacks. Μπορούν δηλαδή να τους δίνουν, ξέρω εγώ, κουκλάκια, Πίτσα, 20 ευρώ βενζίνη. Δηλαδή, ό,τι νομίζει ο Υπουργό ότι είναι ο καλύτερο τρόπο για να δείξει στην κοινωνία ότι ακόμη και την ημέρα που οι γονεί έχουν το παιδί του στο νοσοκομείο με σφαίρα στο κεφάλι, εσύ θα επιβραβεύει τον αστυνομικό που το έκανε. Δηλαδή, από δημοσίου υπαλλήλου, χωρί κανένα κριτήριο, 600 ευρώ θα πάρουν οι μπάτσι και κάποιοι που μοιάζουν με μπάτσου αλλά περιπολούν στο νερό. Εντάξει, έχει ακριβήνει ο Φραπέ τελευταία, είναι και ο Κούγε που ζητάει πολλά να σε αναλάβει, χαμένο δεν θα πάει το χαρτζιλίκι κάτι γιατροί τώρα, κάτι εκπαιδευτικοί και διάφοροι τέτοιοι μπορούν είτε να κυκλοφορούν ω μπάτσι τι απόκριε ή να προσπαθούν και αυτοί να βασανίζουν και να σκοτώνουν μειονότητε, ούτω ώστε να χρησιμεύουν στην επικοινωνιακή καμπάνια τη κυβέρνηση. Το γεγονό ότι το θύμα είναι Ρωμά ευνοεί ένα γρήγορο profiling εκ μέρου τη αστυνομία, δηλαδή κινητοποιεί αντανακλαστικά που περιγράφονται και ω ρατσιστικό κίνητρο στη δολοφονία. Πώ ρε παιδί μου, ακού κάτι άσχημο και χτυπά ξύλο, ε? βλέπει μαύρη γάτα και φτίνει τον κόρφο σου, Βλέπει παπά και πιάνει τα αρχίδια σου ή ανάποδα. Βλέπει ο παπά ένα πιτσυρικά και του πιάνει τα αρχίδια. Αυτό. Ε, η ελληνική αστυνομία έχει αυτό το αντανακλαστικό. Βλέπει Ρωμά και αμέσω βγάζει όπλο. Να πούμε επίση ότι για τουλάχιστον τέσσερι μέρε από τη δολοφονική επίθεση μέχρι την Παρασκευή το βράδυ που γυρίζεται το επεισόδιο, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση τη υγεία του 16χρονου. Το The Press Project επικοινώνησε την Τρίτη τόσο με τον δικηγόρο τη οικογένεια του Κώστα Φραγκούλη, όσο και με τον διοικητή του Ιπποκράτειου, τον μα απάντησε ότι δεν βγάζουμε για όλου του ασθενεί ιατρικά ανακοινοθέντα. Αυτό είναι αληθέ. Αλλά δεν σου ζητήσαμε, ρε φίλε, για όλου του ασθενεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν μα ενδιαφέρουν. Περαστικά δηλαδή, αλλά χαιστήκαμε κιόλα. Είναι αδύνατον αυτό. Για πολιτικού λόγου τώρα να καθυστερεί ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ρωτήσαμε γιατί δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το θέμα που συζητάει όλη η Ελλάδα για μέρε. Η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών σχολίασε ότι είναι απαράδεκτη η στάση του διοικητή του Υποκρατείου Θεσσαλονίκη να μην εκδίδει ανακοινωθέν για την κατάσταση του θύματο τη αστυνομική βία εφόσον έχει τη σχετική άδεια από του συγγενεί. Πάμε να δούμε το ζήτημα των καταδιώξεων με το αυτοκίνητο. Ποιο δεν γουστάρει μια καλή αστυνομική καταδίωξη στου δρόμου τη πόλη. Τι μπορεί να είναι πιο συναρπαστικό. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν οι Έλληνε μπάτσι βλέπουν τέτοιε ταινίε, νομίζουν ότι μπορούν να ζήσουν και αυτή το όνειρο. Βέβαια, αυτό είναι σαν Φρανσίσκο. Άντε τώρα να κάνει καταδίωξη στη χαμοστέρνα. Λακούβε, τριπλοπαρκαρισμένα. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να σε σταματινά και να κάνει. <σχειά> <σχειά> με το στόμα. Ο δικηγόρο του Νίκου Σαμπάνη, ο Θανάσης Καμπαγιάννη, έχει εξηγήσει την αλλαγή πλεύση τη αστυνομία που είχε ω στόχο την επίταση των καταδιώξεων αντί για την πάυση του. Ο Υπουργός τότε είχε δηλώσει ότι δεν θα τερματίζεται καμία καταδίωξη. Γιατί? Γιατί ποιος δεν γουστάρει μια καλή καταδίωξη στην τηλεόραση. Μόνο από αυτή δεν είναι τηλεόραση. Να δούμε πώς κρίνεται από επιχειρησιακή άποψη μια καταδίωξη. Έχουμε έρευνες από τις οποίες προκύπτει ότι ήδη από τη δεκαετία του 80 στη ΣΥΠΑ είχαμε μέχρι και 350 νεκρούς το χρόνο, από τους οποίους το 30% ήταν περαστικοί. Σε δεύτερη, πιο πρόσφατη έρευνα, με το ίδιο θέμα υπολογίζεται σε 323 νεκρούς το χρόνο. 28% είναι θάνατοι περαστικών, 24% επιβάτες άλλων οχημάτων, 2,7% περαστικοί, 1,1% Μπάτσι. Και αυτό το 1% είναι μάλλον αυτό που αναβοσβήνει και μπερδεύει τι στατιστικέ. Δηλαδή λέμε ότι ένα στου τρει που πεθαίνει είναι άσχετο, είναι περαστικό, επιβάτη άλλου οχήματο, έστω μπάτσο. Και βγαίνει ο υπουργό και λέει να μην σταματάνε την καταδίωξη. Είναι παράλογο να καταδιώκει. Να το εξηγήσουμε τι περίεργο υπάρχει. Αν πυροβολεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή κινούμενο στόχο, ε, ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αν δεν το πετύχει, μπορεί να πετύχει κάποιον άλλον εκτό από την πόρτα του ξενοδοχείου. Είναι πιο εύκολο να πετύχει κάτι στο Λούνα Πάρκα, α πούμε, που είναι στημένο, με τη διαφορά ότι εδώ δεν κερδίζει αρκουδάκι, κερδίζει 600 ευρώ να πάρει όσα αρκουδάκια θέλει. Αν τον πετύχει, έχει ένα ανεξέλεγκτο όχημα. Γιατί να το κάνει αυτό. Για κάποιον που δεν έχει να σκοτώσει, έχει κλέψει βενζίνη αξία 20 ευρώ. Για να το δικαιολογήσει η αστυνομία, βάζει πάλι του δημοσιογράφου να λένε ψέματα. Είναι μια σταθερή τεχνική των καναλιών. Μετά από ένα περιστατικό αστυνομική βαρβαρότητα, να παρουσιάζουν και καλά άσχετα ρεπορτάζ για την παραβατικότητα αυτών που χτυπήθηκαν. Μεταξύ δύο Ρωμά είχαμε και μια κλιματική ενέργεια. Στα μέγαρα αυτό. Ναι. Άσχετα με τα επεισόδια. Ναι. Μεταξύ του διαπληκτίστηκαν για εικονιακά θέματα. Ναι. Με αποτέλεσμα να πυροβολεί σωστήδο έναν 30χρονο και να παίζει νεκρό. Αν Αφέρε... δεν βέβαια, δράσει από την αρχή. περιστατικό, έτσι. Ε, μοιάζει, να άσχετο, είναι, Μια, μοιάζει να είναι ασύνδετο. Ε, θα, το, ε, θα, το δούμε. Ε, αυτό είναι σταθερό τηλεοπτικό κόλπο ξεπλήματο των μπάτσων που έχει αναλύσει ο Άρης Χατζη στο βιβλίο του για την προπαγάνδα, στο κεφάλαιο με τίτλο Κοπαγκάντα. Να σταθούμε σε αυτό. Δεν μα ενδιαφέρει τι σκέφτεται οποιοδήποτε υπέρ ή κατά τον Ρωμά. Δεν είναι αρένα που αποφασίζουμε αν θα ζήσουν. Δεν ενδιαφέρουν οι κοινωνιολογικέ αναλύσει των δελτίων. Κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει το πιστόλι του αστυνομικού έχει διαπράξει ίσω ένα δίκημα και οφείλουμε να κρίνουμε σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά. Αν η αστυνομία έπραξε σεβόμενη τον νόμο, είσαι μπάτσο, έχει δολοφονήσει τον άλλον και παίζουν συνεχώ με τα ρεπορτάζ τι παραβατική που είναι η Ρωμά. Ρε, νόμο είναι. Δεν έχει ότι η Ρωμά είναι σαν αυτόν που σκοτώθηκε. Δεν ισχύει το σαν αυτόν. Αν θέλετε να βρείτε ένα πεδίο συστημική παραβατικότητα, μπορείτε να σκεφτείτε την αστυνομία. Δεν το σκεφτεί κανεί να κάνει ένα ρεπορτάζ για την αστυνομική βία στην τηλεόραση. Να δούμε την παραβατική που είναι η μπάτση. Α, το σκέφτηκε ο συνάδελφο Μένιο Φουρτιώτη. Η ελληνική αστυνομία αναντήρητα αποτέλεσε και αποτελεί σήμερα την πιο αποτελεσματική των τελευταίων ετών. Δραστηριοποιούμενη από την πρώτη μέρα λειτουργία τη μέσα σε ένα περιβάλλον έντονη εγκληματικότητα, είχε να ισορροπήσει ανάμεσα στην πάταξη του εγκλήματο αλλά και τη αποδοχή τη από την κοινωνία και τον κόσμο. Από πέρυσι, μάλιστα, το έργο τη είναι όλο και πιο σπουδαίο και φυσικά αυτό, κατά γενική ομολογία, οφείλεται στι μεγάλε αποφάσει τη ηγεσία αλλά και στι αυτοθυσίε του αστυνομικού προσωπικού. Την επόμενη μέρα. Πέτυχε έτυχε να είναι η επέτειο τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου από τον Κορκονέα και τον Σαραλιώτη, έχουμε διαμαρτυρίε σε όλη τη χώρα. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα έγινε απλώ εκεί που πέρναγα από τη Μεσογείο για να πάω στη δουλίτσα μου. Εδώ βλέπετε μένα την ώρα που ακούω αναλύσει για την παραβατικότητα των Ρωμά. Και υπήρξε και μια δραματική αναφορά, εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, για τραυματισμό αστυνομικού είναι αυτή με την δραματική εξέλιξη με τον διοικητή τη ΟΠΚΕ που νοσηλεύτηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και πήρε εξητήριο τρει ώρε αργότερα. Δηλαδή, είχαμε να κλάψουμε έτσι από την περίπτωση του άλλου που αναβόσβηνε, του μπάτσου του Κολαμπιόνι, φωτάκι ψυγείου, τον μπάτσου Φλα, που ακούγαμε πάλι και πάλι για το πόσο αργόσβηνε. Να δω. Άδωνη Γεωργιάδης από το 2015. Είναι ο πολιτικό ανήρ που δεν σκέφτηκε ότι αν το 2015 ο αστυνομικό ήταν 24χρονο, το 2007 πήγαινε πρώτη ηλικίου. Δηλαδή, μπήκε στην αστυνομία στα 16, παιδί θαύμα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σαν ελληνική κοινωνία, έχουμε συμφωνήσει μερικά πράγματα. Στα 14 μπορεί να μπει μόνο σου στο ασανσέρ. Στα 15 υποχρεωτική αλλαγή φύλου. Στα 16 πυροβολή ελληνική αστυνομία. Και αν επιβιώσει από όλα αυτά, 18 ψηφίζει, 21 μπαίνει στο καζίνο στο ελληνικό. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα κυκλοφορούσε τέτοια καμένη χοξιά και δεν θα την είχε αναρτήσει κάποια στιγμή ο Αδόνι Γεωργιάδη. Γελαστήκατε. Αυτό ήταν έτοιμο να διοργανώσει συνέδριο μνήμη μαζί με τον Γιάννη Λοβέρδο. Τέλο πάντων, αν είχαμε πραγματική άσκηση βία από του Ρωμά προ την αστυνομία, α αφήσουμε στην άκρη πώ θα το αξιολογούσε ο καθένα, αλλά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα το μαθαίναμε. Τώρα απλώ κοροϊδευόμαστε. Όπω την άλλη φορά που μα έδινε φωτογραφίε από το ποδαράκι του μπάτσου που είχε κάνει βαβά. Και σκέφτη φωτογραφία, χωρί την καγιά. Ναι, και εδώ σκέφτη φωτογραφία τη Βίκη, καγιά για λόγου πολυφωνία. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά να βάλει αστυνομία, α, να γίνει ένα έλεγχο από την ίδια την αστυνομία. Πώ έχουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, δημοτική αστυνομία, να έχουμε αστυνομική αστυνομία. Δηλαδή μια αστυνομία που θα επιβλέπει την κανονική αστυνομία, ξέρω εγώ, αν βάζει μαύρη ζάχαρη ή στέβια στο καφέ στο Everest. Η μόνη περίπτωση που ξέρουμε κάτι αντίστοιχο είναι όταν έχουμε τι τράπεζε που ελέγχονται από τραπεζίτε. Οπότε προτείνουμε να ανταλλάξουν ελεκτικά όργανα. Δηλαδή να βάλουμε το μαυροϊδάκο να ελέγχει το στουρνάρα και το στουρνάρα να ελέγχει τη στέβια στα Everest. Να πούμε εδώ ότι το γεγονό Πω είναι η αστυνομία που ελέγχει την αστυνομία, με τι ΕΔΕ, είναι ο βασικό λόγο που δεν υπάρχει ποτέ ουσιαστικό έλεγχο. Μόνιμα πεδίο εξαιρετικά δυσμενού επίδοση τη αστυνομία που φαίνεται να έχει δείξει αυτή τη στιγμή οριακό σημείο, που είναι ακριβώ οι μηχανισμοί λογοδοσία. Οι περίφημε ΕΔΕ, όπω τι αποκαλούμε. ΕΔΕ, οι οποίε έχουν πια. Και δεν μπορεί κανεί να κατήσει όσο το κάνουν. Μεταφρατεί σε αυτό που λέγεται το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ή, αφού το ακούσαμε και χθε, να το λέει κάποιο προσφυγό, ότι εμεί δεν ευθυνόμαστε. Αυτή η απουσία λογοδοσία. Η μόνη σοβαρή συζήτηση για την αστυνομία έγινε μία φορά από τον Άρη τον Πορτοσάλτ. Τι θέλουμε τη Δία. Εδώ πιστεύω ότι η Δία τι θέλουμε. Με την ίδια λογική, ναι. τη Δία, τι, τι θέλουμε. Να κάνετε απειίνει φραπέ. Θα το για, πούμε για, μισόλτα. Μισόλτα. Μισόλτα, μισόλτα. με διακάσιμο. Είναι οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι για του οποίου ο Πορτοσάλτε δέχεται ότι μπορεί να κάθονται, να ξύνονται με την τζουγκράνα και να πίνουν καφέδε και η εναλλακτική είναι να σκοτώνουν ανήλικα. Και σε ρωτάει, τι προτιμά, ε, τι να πει και εσύ, λε εκεί που φτάσαν τα πράγματα, αν πρέπει να διαλέξω, α πίνουν καφέ και α ξύνονται. Κερνάω εγώ. Μη σταματάτε, παιδιά. Για τα κανάλια. Η κουβέντα γίνεται για την παραβατικότητα μόνο των Ρωμά. Ρε, ποια παραβατικότητα. Ποιοι Ρωμά τι παραβατική ρε μαλάκα, ο άλλος έχει ξαμολυθεί με το κουμπούρι και σκοτώνει η Ρωμά είναι παραβατική. Τι σημασία έχει αυτό που την είδατε όλοι οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι της φακής και της λίστας πέτσα. Δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει το τι είναι Ρωμά. Θα προτιμούσαμε να μην το αναφέρουμε καθόλου στις σχετικές ειδήσει. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία πιθανή στο δημόσιο διάλογο για ρατσιστικέ επιθέσει σχετικά με την καταγωγή του θύματο. Δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με το αν κάθε θύμα είναι Έλληνε, η Ρωμά είναι Έλληνα αν είναι ξένος, αν είναι straight, αν είναι ομοφιλόφιλος, οροθετικός, νυφάλιος, τοξικό, εξαρτημένος, δεξιός, αριστερός, αναρχικός, της εκάλης, του μενιδίου, της καλής κοινωνίας, των ανθρώπων που στηβάζονται στο περιθώριο, το μόνο που θα έπρεπε να μας νοιάζει είναι τι συνέβη από το πρατήριο μέχρι την ώρα που οι δύο σφαίρες έφυγαν από την κάνη του όπλου του αστυνομικού. Επιπροσθέτως. Η επίκληση στην καταγωγή του θύματο από δημοσιολογούντε σήμερα ή και στο μέλλον, στην πραγματικότητα, πέρα από του ίδιου, εκθέτει τον κατηγορούμενο γιατί του φορτώνει ρατσιστικό κίνητρο. Μα ενδιαφέρει αν ο αστυνομικό παρανόμησε βγάζοντα το όπλο του και πυροβολώντα. Έχουμε νόμο για το πότε μπορούν να πυροβολούν οι αστυνομικοί. Φοβερό, ε! Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δημοσίευσε πρόσφατα μια επιστημονική μελέτη τη για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Και γράφει, Στο άρθρο 3, παράγραφο 2α του νόμου, 3169 του 2003, που αφορά τη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικού, περιγράφονται τα υπιότερα μέσα τα οποία θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί προκειμένου να επιτρέπεται σε αστυνομικό να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντός του. Όχι για ξεκάβλωμα εννοεί εδώ, τα μεταφράζω κιόλα γιατί είστε κι άσχετοι, δεν είστε και τίποτα σπουδαγμένοι. Όσοι ποιότερα μέσα δε περιγράφονται ιδίω οι προηγούμενε παρενέσει και προτροπέ, η χρήση εμποδίων, σωματική βία, αστυνομική ράβδου, επιτρεπτών χημικών ουσιών ή άλλων ειδικών μέσων, καθώ και η προειδοποίηση για χρήση πυροβόλου όπλου και απειλή με πυροβόλου όπλο τίποτε από αυτά δεν συνέβησαν. Παράλληλα, ο αστυνομικό θα πρέπει να έχει δηλώσει την ιδιότητά του, να έχει να έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου, παρέχοντα επαρκή χρόνο ανταπόκριση. Εκτό αν αυτό είναι μάτιο υπό τι συγκεκριμένε συνθήκε ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματική βλάβη. Τέλο, σύμφωνα με τον νόμο, η χρήση πυροβόλου όπλου θα πρέπει να μην συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδο τη απειλούμενη βλάβη και την επικίνδυνοτητα τη απειλή δεν τον κυνηγά να τον πυροβολήσει από πίσω επειδή έκλεψε ένα εικοσάρι κορεαλίτε. Αυτό εννοεί. Και αυτό είναι η πρόβλεψη του νόμου. Αυτή είναι η παραβατικότητα που στοιχίζει ζωέ. Η ατιμορρησία είναι τόσο συστημική και προβλέψιμη στου κόλπου τη ελληνική αστυνομία, ώστε η έκθεση τη Διεθνού Αμνηστία του 2014 έχει τίτλο Κουλτούρα Κακομεταχείριση και Ατιμορρησία. Και πρόσφατα, η Διεθνή Αμνηστία προσπάθησε να επιδώσει συλλογή υπογραφών στον Υπουργό και ο Υπουργό αρνήθηκε να του συναντήσει. Θα το πω άλλη μια φορά. Ο Υπουργό αρνήθηκε να συναντήσει εκπροσώπου τη Διεθνού Αμνηστία. Να πούμε παρεμπιπτόντω ότι σε αυτή την έκθεση αναφέρεται ότι η αστυνομία κάνει πονγκρόμου στου καταβλισμού των Ρωμά, χωρί να απαγγέλλονται τελικά κατηγορίε. Ότι τα εγκλήματα που του καταλογίζονται σχετίζονται με την ίδια την περιθωριοποίησή του. Όπω είναι η κλοπή ηλεκτρικού ρεύματο, την ώρα που οι ΔΕΗ αρνούνται να του συνδέσει το ρεύμα. Σε εκδήλωση που έγινε για την αστυνομική βία από την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Υπήρξαν εκπρόσωποι από το Συνήγορο του Πολίτη, από τη Διεθνή Αμνηστία, από την ΕΛΕΔΑ, όπου όλε οι διαπιστώσει συνέκλυναν στο ότι το καθεστώ ατιμορρησία των αστυνομικών επιτείνει τα περιστατικά αστυνομική αυθαιρεσία. Σκοτώνουν γιατί κανεί δεν του σταματά, κανεί δεν του τιμωρεί. Γι' αυτό το ξανακάνουν. Σε ένα παράλληλο σύμπαν όμω, την ίδια στιγμή. Πώ αντιμετωπίζει η τηλεόραση αυτή την κατάσταση. Έτσι. Πρώτον, αυτό που θέλω να πω είναι με νυφαλιότητα να ευχηθούμε το παιδί να επιστρέψει στην οικογένειά του. Στην οικογένειά του βέβαια η οποία σίγουρα θα έπρεπε να του έχει διδάξει, όπως και κάθε οικογένεια. Παιδί μου, δεν κλέβουμε αυτοκίνητα, γενικά το λέω. Παιδί μου, δεν πηγαίνουμε χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα ε, να κινούμεθα στους δρόμους. Παιδί μου, δεν πάμε να εμβολήσουμε ε, περιπολικό ή αστυνομικό ο οποίο μα ζητά με ηχητικά σήματα να σταματήσουμε. Mm -hmm. ε, είδα βέβαια τον πατέρα του εκεί να σέρνεται ε, μόνο του με ένα τεράστιο γκλόπ το οποίο κράταγε ο άνθρωπο έξω από τα δικαστήρια, γιατί η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Άρα δεν έχει δικαίωμα, αγαπητέ, στο νοσοκομείο, έπρεπε να είσαι παιδάκι σου. Πριν από οποιοδήποτε σχόλιο, θέλουμε να δείτε αυτό το στιγμιότυπο με τον πατέρα φωνάζει, ο γιο μου κινδυνεύει και θα με βάλετε μέσα. Δείτε τώρα τι είναι η τηλεόραση. Ο Μαντούβαλο, ένα άνθρωπο που έχει ποινή 13 ετών πρωτόδικα, γιατί λάδωσε το παραδικαστικό και έχει χάσει την ιδιότητα του δικηγόρου, καλείται ω νομικός για να νουθετήσει του γονεί που κλένε το παιδί του, ότι έπρεπε να του πούνε εκείνοι να μην είναι παραβατικό. Ποιο μιλάει, ρε, και τι λέει. Το μαντούβαλο θα βάλουμε να μα πει τι να πούν οι γονεί στα παιδιά του, με το παιδί στην εντατική. Μιλάει για ανθρώπινο πρόσωπο τη αστυνομία που έβαλε κάτω και χτύπαγε τον πατέρα, που του πυροβόλησαν το παιδί για 20 ευρώ. Αυτό είναι ο πατέρα. Εμεί το μόνο που θέλουμε, θέλουμε δικαίωση. Να τιμωρηθεί και να μπει μέσα. Γιατί πυροβόλησε ένα 16χρονο που μεγάλωσα με τη φτώχεια μου. Ο γιο μου ήταν το καλύτερο παιδί. Αν και έκανε αυτό που έκανε, ο πατέρα στι κάμερε ζητάει συγγνώμη. Του έχουν πυροβολήσει το παιδί και ζητάει συγγνώμη γιατί έχει να αντιμετωπίσει τα κτίνη των καναλιών που φιλοξενούν κάθε μαντούβαλο να μα κάνει κήρυγμα για το τι θα πρέπει να πει ο άνθρωπο την ώρα που το παιδί του μάχεται για τη ζωή του. Και κανεί δεν του λέει ότι με το παιδί στην εντατική το τελευταίο που χρειάζεται είναι μαθήματα από τον καταδικασμένο απαταιώνα. Αλλά αυτή είναι η τηλεόραση. Και αυτή είναι η κυβερνητική στάση απέναντι στο πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην έχουμε περισσότερου φόνου και μάλιστα θα έχουμε θανάτου ανθρώπων οι οποίοι θα βρίσκονται τυχαία εκεί. Η επόμενη σφαίρα έρχεται για μένα και για σένα την ώρα που θα συζητάμε με τον Μαντούβαλο για την παραβατικότητα των Ρωμά. Τι περίεργη σύμπτωση. Ότι η δολοφονία του George Floyd έγινε γιατί ήταν ύποπτο ότι έδωσε πλαστό 20 δόλαρο. Αν θέλετε να μιλήσουμε για παραβατικότητα, στρέψτε το ενδιαφέρον σα στην αστυνομία. Από τον Γρηγορόπουλο μέχρι τον Ζακ και τον Σαμπάνη, η στήριξη στη φωνική βία των αστυνομικών και το χάιδεμα από το κράτος έχει ως συνέπεια ολοένα ένα και περισσότερα θύματα. Δεν είναι η εκπαίδευση, δεν είναι η Ρωμά, δεν είναι το 20 ευρώ. Είναι ένας θεσμός που παράγει συστηματικά φωνική παραβατικότητα και ατιμορρησία. Και ο θεσμός αυτός λέγεται Ελληνική Αστυνομία.